Είμαστε που λέτε για καφέ σε ένα μαγαζί εδώ στην Ηλιούπολη, το οποίο είναι αυλή. Και κάτι μέρε τώρα έκανε κάτι ζέστε και λέμε πάμε έξω. Εγώ γενικά με το που μπει 1η Μαου, τι 1η Μαου, από 25 Φλεβάρι ξεκινάει η αλλεργία, οκ. Okay. Με τα τελευταία χρόνια έχω παρατηρήσει ότι έχω μία αλλεργία στην άνοιξη, μάλλον στη γύρι κατά πάσα πιθανότητα, γιατί με το που ξυπνάω και ανοίγω το παράθυρο, φτερνίζομαι σαν να μην υπάρχει αύριο. Βρε λε να με μελετάνε, σίγουρα όχι, απλά έχει αλλεργίε ρεκοστάρα. Οπότε καταπίνω το γεγονό ότι θα βγουν βγούμε έξω να πιούμε καφέ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να λιάζομαι, οπότε τα συγκρίνω, τα, τα ζυγίζω και λέω εντάξει. Και εκεί που πίνουμε χαλαρά το καφεδάκι μα, σαν παρέα, και είμαστε ήρεμοι και λέμε τα νέα μα, σε κάποια στιγμή ένα από το τραπέζι λέει: Παιδιά, δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Που αυτό είναι μια φράση που όποτε την λε, θα πανικοβληθούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί αυτή η φράση και να μην πανικοβληθεί κάποιο. Φαντάζομαι να είσαι στο χειρουργείο και να, εκεί που κάνει την ανοιχτή καρδιά, δεν ξέρω τι κατά κάνει, να πει παιδιά, δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Πάει. Κάποιο πέθανε σίγουρα. Οπότε μα λέει ένα φίλο, δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Και δεν πανικοβληθήκαμε όντω. Του λέμε όμω γιατί. Λέει προσέχτε, θα το κάνω αργά, δεν θέλω να τρελαθείτε, μα το τονίζει και σηκώνει το πόδι του και στο παπούτσι του πάνω είναι μία κάμπια. Νομίζω είναι περιττό να πω σε αυτό το σημείο ότι απεχθάνομαι τι κάμπιε όσο δεν έχω μισήσει τίποτα. Είναι συχαμένες, είναι για τον μπούτσο, έχουν τρίχε, έχουν μίξε μέσα του άμα τι πατήσει, είναι άχρηστε, γίνονται πεταλούδε που αυτό είναι OK στα τέτοια μα κιόλα. Αν τη φάνε, τα σκυλιά μπορεί να δηλητηριαστούν. Ε, δεν τρώγονται γενικά γιατί είναι κατά είναι σκουλίκια που σέρνονται και το ένα κουμπάει τον κόλλο του άλλου σαν τα ανθρώπινη σαρταποδαρούσα αλλά με κάποιες που είναι ανθρώπινη κάποια δηλαδή που είναι και γενικά τις απεχθάνομαι μαζεύονται όλες μαζί πέφτουν από τα δέντρα μα αλλά κάποιος ποιος το έχει σκεφτεί αυτό ήταν ο Θεός κάποτε και λέει λοιπόν θα φτιάξω ένα ζώο το οποίο με το που γεννιέται θα πέφτει από το δέντρο αυτό bungee jumping ελεύθερη πτώση χωρίς αλεξίπτωτο με το που βγαίνει από το κουκούλι σου και τι θα κάνει αυτό το ζώο θα σέρνεται θα βρει του άλλου φίλου του θα γίνουν ένα κουβάρι και κάποια στιγμή θα βρουν ένα δέντρο, θα ανέβουν, θα ξαναμπούν σε κουκούλι και θα γίνουν το ίδιο αλλά με πολύχρωμα φτερά. Και θα πεθαίνουν μετά από μια εβδομάδα. Ναι, αυτό. <χει> Μεγάλο λάθο. Αν έπρεπε να εξαφανιστεί ένα ζώο από την τροφική αλυσίδα χωρί να επηρεαστεί αυτή, θα ήταν χαλαρά οι κάμπιε. Βάζω την ψήφο μου εδώ, αν συμφωνείτε, πείτε μου. Αν διαφωνείτε, στα αρχίδια. <laughs> Οπότε ο φίλο μα δίνει το παπούτσι του και έχει πέσει μάλλον μια κάμπια πάνω. Δεν σκα... δε σκαρφάλωσε κάποια. Μπορεί, δεν ξέρει. Και παίρνει ένα κομμάτι, ένα ξύλο, δεν θυμάμαι τι, και την πετάει κάτω στα χαλίκια. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που βλέπω μια κάμπια κάπου, με πιάνει φαγούρα για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Έχω δει παιδιά εφιάλπη, αλήθεια σα λέω, ήμουνα στο Λύκειο νομίζω, ότι ήμουν στο σπίτι του θείου μου και σιγά σιγά όλο το δωμάτιο γέμιζε πάνω κάτω δεξιά αριστερά κάποιε και εγώ ήμουν στη μέση και εκεί που δεν είχε άλλο χώρο το δωμάτιο εξύπνησα. Ιδρωμένο. Οπότε τη διώχνει από πάνω του την κάμπια και λέμε: Ναι, 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 καλά μα τα πες, αλλά μπορεί να έχουμε και εμεί. Οπότε σηκωνόμαστε απαλά, γυρνάμε όλη η πλάτη, γυρνάω εγώ, δεν είχα κάτι ευτυχώ γιατί θα είχα φρικάρει και ακόμα και τώρα θα έκανα μπάνιο και θα ξυνόμουν. Παιδιά, δεν την παλεύω και δεν είναι μόνο για την αλλεργία, είναι ότι τη συχαίνομαι, ρε φίλε. Κυριολεκτικά μπορώ να πιάσω με τα χέρια μου μια κατσαρίδα αν τύχει, δεν θα το κάνω, αλλά αν τύχει. Μπορώ να φάω μια κατσαρίδα, μαγειρεμένη σωστά, αλλά μπορώ να φάω, δεν αηδιάζω, αλλά μη μου βάλει κάποιο. Γυρνάω εγώ λοιπόν καθαρό, γυρνάει και η φίλη στο τραπέζι και. <στις> Μα θα κάνουμε το. <στις> είχε μία, είχε πέσει στην πλάτη τη στον όμο. Κάπου τέλο πάντων σε ένα σημείο περίεργο. Μα το σκέφτομαι για να ταιριάζω. Και παίρνει ο φίλο ένα πάλι ξύλο, δεν ξέρω τι παίρνει. Τη κάνει ένα παπ, τη την πετάει την κάμπια. Οχ, πέφτει κάτω. Και αλλάζουμε τραπέζι γιατί είχαμε κάτσει κάτω από ένα γάμο πεύκο. Όχι τίποτα άλλο, έχουμε άπειρα πεύκα. Όχι μόνο στην Λιούπολη, σε όλη την Ελλάδα. Γάμο το σπίτι. Γιατί έχουμε τόσα πεύκα. Γεμίζουν κοκούλια. Μα λέει πολύτερα το μαγαζιού ότι Πάμε πάλι να τα ραντίσουμε. Τι, αυτά είναι τα ραντισμένα και βρέχει κάποιε. Φαντάστε μια ταινία Pixar αντί για βρέχει και φταίδε να είναι το βρέχει κάποιε. Δεν θα την έβλεπα. Και σηκωθήκαμε λοιπόν από το πεύκο από κάτω, κάτσαμε σε ένα άλλο δέντρο από κάτω το οποίο δεν έχει κάποιε. Ευτυχώ και ήπιαμε τον υπόλοιπο καφέ μα ενώ είχαμε φαγούρα παντού, επειδή νομίζαμε ότι έχουμε παντού πάνω μα κάποιε. Και από εκείνη την ημέρα μέχρι σήμερα. Όταν περπατάω στον δρόμο, πάντα κοιτάω ψηλά και δεν περνάω ούτε ένα εκατοστό σε νοητή γραμμή ευθεία κάτω από ε, πεύκο. Αν πρέπει να περάσω, τσεκάρω πρώτα που μπορεί να έχει κουκούλια και που υπάρχει πιθανότητα να πέσει μια κάμπια και τρέχω γρήγορα από κάτω. <laughs> Αν μια τρίτη παιδιά δεν έχω ανεβάσει podcast, πάει να πει ότι πρώτον πέθανα ή ότι ανέβηκε πάνω μου μια κάμπια κατά λάθο, έπεσε από κάπου ή είχα επαφή με μια κάμπια και μετά πέθανα. Τι λέει μάγκε, καλά είμαστε. Όλα καλά. Καλά σα βλέπω. Έχετε μια κάποια πίσω σα, όχι πλάκα κάνω. Εγώ είμαι ο Κώστα Κρύο και αυτό είναι έλο ένα podcast, μια ποικιλία. Ένα podcast που τα έχει όλα. Λίγε προσωπικέ ιστορίε, λίγα γεγονότα, λίγα επικαιρότητα. Ό,τι θέλει, εδώ θα το βρει. Δεν θέλω ποτέ όμω, ρε, ποτέ όμω, να ξεχνάμε το Patreon που υπάρχει για την οικονομική στήριξη του καναλιού και τη προσπάθεια και του podcast και τα αρχίδια μου και τα μύδια μου. Και δεν ξεχνώμε τίποτα ότι αύριο 8 Μαρτίου και 22 Μαρτίου παίζουμε τι τελευταίε δύο παραστάσει. Προσοχή, δαγκώνι. Στο θέατρο Άβατον στον κεραμικό, με Χρήστο Πέτρο και Θοδωρία ελάτε να μα δείτε στη σκηνή, να γελάσετε, να μα πιάσετε τον κόλλο. ενώ να πείτε πόσο καλά περάσατε, και να φύγετε και να πάμε σπίτι μα να κοιμηθούμε όλοι μαζί. Μόλι, παιδιά, γύρισα από μία συνέντευξη για δουλειά. Μόλι. Είναι 12,5 ώρα που το γυρνάω. Δεν είναι αυτή η δουλειά που φαντάζεστε. Όχι, ήταν μία άλλη δουλειά. Πήγα πιο νωρί. Απλά τώρα γράφω podcast. Ξέρετε κάτι. Έχει σημασία το timeline. Όχι. Γύρισα από μία συνέντευξη για δουλειά. Πήγε πολύ καλά. Οπότε πιθανότατα να έχω μία πρωινή δουλειά από εδώ και πέρα. Οπότε θα είμαι πιο κουρασμένο τα βράδια. Αλλά τουλάχιστον θα έχω περισσότερα λεφτά τα βράδια. Και η δουλειά αυτή ήταν στην γλυφάδα και φεύγοντα από τη γλυφάδα για ηλιόπολη που είναι περίπου 20-25 λεπτά. Έβρεχε. Είχε βρέξει πριν κάτι 3-4 μέρε και είχαν γεμίσει όλα σκόνη και γύρι και τα λοιπά. Και έπιανα το παπί και ήμουν σε φάση θα κάνω με το και φτερνιζόμουν συνέχεια. Και τώρα έβρεξε γάμισέτα. Δεν έβρεξε γάμισέτα, λέξει γάμισέτα. Έβρεξε νερό, αλλά. Πολύ. Και εγώ δεν το είχα υπολογίσει αυτό γιατί ο καιρό πλέον είναι περίεργο και δεν ξέρει τι θα κάνει. Πώ θα σε σκάσει έτσι. Πού είναι ο καιρό. Τι σου κάνει ο καιρό. Δεν το περιμένει. Οπότε ήμουν εκεί χωρί αδιάβροχα, χωρί τίποτα και ξεκινάει να βρέχει καταράκτε. Και λέω: Ωραία, πρέπει να πάω ή λίγο πολύ. Υπάρχουν δύο λύσει. Ή κάθομαι εκεί μέχρι όποτε περάσει η βροχή και φύγω. Ή σφίγγω τα δόντια και λέω: Γιόλο. Ακριβώ καλά καταλάβετε, έκανα το δεύτερο. Λέω ότι είναι να γίνει θα γίνει. Ούτω ή άλλω ήθελα να κάνω μπάνιο σπίτι. Οπότε, δύο σε α βραχώ πριν φτάσω στο σπίτι, α βραχώ και όταν φτάσω στο σπίτι. Και ανέβηκα που λέτε με το υφασμάτινο μου μπουφάν. Δεν είχα κανένα διάβροχο κλόουν με ένα κράνο στο οποίο επειδή μου έχουν κλέψει το παλιό, αν θυμάστε, δεν εφαρμόζει καλά, δεν έχει καλό τζαμάκι, είναι σκατά και απόσκατα. Είχα ξεχάσει και τα γάντια μου. Και τη λέω σιγά, σιγά το κρύο που θα κάνει. Και είμαι σε μια απελπιστική κατάσταση και ο πάνω να βρέχει. Λε και μα ρίχνουν ελάστιχο με πίεση που έχει βάλει και τον αντίχειρα μπροστά για να είναι πιο δυνατό, γαμισέτα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε σούπερ κίνηση, γιατί είχαν απεργία τα μου, μου, μου. Οπότε βρεχόμουν, δεν έβλεπα. Τα μάτια μου πηγαίναν έτσι, ανεγοκλίνανε σαν γυαλλοκαθαριστήρε, απελπισία. Είχα γίνει όλο λούτσα τύπου. Λούτσα! Αν πήγαινε με τον παπί μέχρι τη Λούτσα, θα ήμουν λιγότερο Λούτσα από ότι Λούτσα ήμουν εκείνη τη στιγμή. <laughs> Δεν ξέρω τι λέω. Και γυρνάω σπίτι σαν βρεγμένο παπί πάνω στο βρεγμένο μου παπί. Έτρεμα, μπήκα κατευθείαν για ένα σούπερ καυτό μπάνιο. Χάλασα όλο το ζεστό νερό του κόσμου. Γιατί παιδιά έφαγα πριν όλη τη βροχή. Όλη από την αρχή μέχρι το τέλο ήταν όλη η δικιά μου. Εννοείται ότι μετά από 5 λεπτά στο σπίτι σταμάτησε να βρέχει. <laughs> ε, το συζητάμε καν αυτό. Αλλά ήταν πολύ αργά γιατί εγώ έκανα το χαμάμ. Γενικά, βροχέ στο παπί έχω φάει με το κιλό. Όχι με το τόσο κιλό όσο κάποιοι διανομή, τελειβεράδε, κούριερ κτλ. Αλλά έχω φάει αρκετή βροχή πηγαίνοντα σε σχολέ, πηγαίνοντα σε παραστάσει, γυρνώντα. Όλα σκατά. Το χειρότερο μου, όπω έχω ξαναφέρει στο podcast, είναι να βραχεί η κάλτσα μου, αλλά είχα πάρει ποτάκια για να το γλιτώσω αυτό. Οπότε το δεύτερο χειρότερο μου είναι να βραχώ ολόκληρο, χωρί σταματημό. Είναι super επικίνδυνο να Οδηγάτε και να είναι παντού όλα βρεγμένα, προσέχτε τα φρένα σα. Προσέχετε γενικά να πηγαίνετε αργά, και α βραχείτε περισσότερο, δεν πειράζει. Θα στεγνώσετε από το να πεθάνετε. Και θυμάμαι την πλήρη εξαθλίωση σήμερα που <laughs> είμαι στο δρόμο. Έχω γίνει σκατάκι, εντάξει. Έμπαινε αέρα από τα χέρια μου, έτσι όπω κρατούσα και κρύωνα περισσότερο. Ήταν, σου λέω, κακομοιριά. Ήμουν, ήμουν η δεύτερη πράξη μια ταινία που μετά ο πρωταγωνιστή ή θα γίνει σούπερ γαμάτος ή απλά θα πεθάνει μόνο του. Ήμουν σε αυτό το σημείο να επιλέξω τι θα κάνουμε τη ζωή μου και είχα απελπιστεί. Και έτσι όπω είμαι και λέω: Ωραία, έχουμε μια τελική ευθεία για το σπίτι. Περνάει από δίπλα μου ένα μάξι και με κάνει σερφ. <laughs> <laughs> Σηκώνει κύμα, <laughs> <laughs> εγώ το <laughs> Beach Boys <laughs> έγινα κόλλος. Που λέτε πήγαμε σε εκείνο το αποκρατικό πάρτι που σα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δίθηκα διάβολο Κώστα ε, και πήγαμε και ήταν σε ένα μαγαζί το οποίο ήταν, ε, καπνίζανε μέσα. Και πέρα από το καπνίζανε μέσα, που δεν με απασχολεί τόσο, είχε 180 άτομα, ξέρω εγώ, που καπνίζανε τα 160 και καπνίζανε πολύ. Δεν είχε εξαερισμό, δηλαδή έτσι μου φάνηκε. Και ήταν αποπνικτικό. Είχε καλομάθει το κολαράκι μου 2-3 χρόνια τώρα με τον αντικαπνιστικό νόμο που δεν καπνίζανε μέσα, να αμύρίζει καλό πράγμα μέσα και τώρα ξεφτυλίστηκα. Και δεν είμαι άνθρωπο που με ενοχλεί το τσιγάρο. Ογκ, okay? ανάθετο μπροστά μου δεν με πειράζει. Αλλά όταν 180 άτομα καπνίζουν σε έναν χώρο χωρί εξαιρισμού. Ε, κάποια στιγμή δεν έχει ανάσα. Αυτό ακούστηκε σαν έχει ανάσα. Έχει την άσα. Δεν ξέρω γιατί να χύσω την άσα. Δηλαδή, είναι η νάσα, Πάει στο φεγγάρι. Δεν ξέρω να τι κάνω εγώ γιατί να πάω να τυχεί. Τέλο πάντων. Αλλά δεν έχει ανάσα. <laughs> δεν μπορώ να το ξανακούσω τώρα. Πόσο τρελό θα ήταν να έρθω μία μέρα στο podcast και να σα πω, παιδιά, σήμερα έχει την άσα. Πήγα έξω από τα γραφεία του, τον έπαιξα. έχησα και έφυγα και ήρθα εδώ. Θα το πιστεύατε. Θα λέγατε αυτό τώρα Μήπω να, να πάρουμε το τηλέφωνο το, το γιατρό. <laughs> Και αν έτσι προσλαμβάνουν του αστροναύτε, αν μόνο οι πολύ τολμηροί που πάνε να εξπερματώσουν έξω από το χαλάκι τη δυνά σα, αν ο Armstrong. <laughs> <laughs> Για ποιο λόγο Άρμστρονγκ να πάει εκεί. <laughs> να σοβαρευτούμε, ναι, τι έλεγα. Α, για το τσιγάρο, ότι καπρίζαν όλοι. Και μετά από 5-6 ώρε εκεί πέρα, χωρί να έχω βγει έξω, χωρί να έχω πάρει ανάσα, ο λαιμό είχε στεγνώσει, λε και κάπνιζα εγώ. Όχι, λε και κάπνιζα, λε και είχα βάλει όλη την ψισταριά τη τσικνοπέμπτη στο λαρίγκι μου. Είχαν ποτίσει τα ρούχα που είναι από τα χειρότερά μου, γιατί ήταν φρέσκα από το πλυντήριο, τα έβαλα σκατά Πάμε πάλι πλυντήριο. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι είχε ποτίσει το μαλλί. Όχι το μαλλί. Ήταν ευρεσκοπλημένο. Ήταν έτσι τα μπουκλάκια ωραία. Και ήρθε όλη η κάπνα. Και μετά κοιμόμουν, παιδιά. Και προσπαθούσα να κοιμηθώ. Και είχε, μύριζα την καπνίλα από τα χειρότερα πράγματα ever. Παρ' όλα αυτά όμω, σε ένα μαγαζί που καπνίζει μέσα, γίνεσαι πιο γρήγορα. Πίνει ένα ποτό. Και επειδή δεν υπάρχει καθαρό οξυγόνο, το μυαλό σου καταναλώνει οξυγόνο για να επιζήσει. Και μεθά πολύ πιο γρήγορα. Οπότε με ένα ποτάκι έχει γίνει και 180 ζιγάρα. <laughs> εγώ παιδιά θέλω να πω ότι αν εγώ κάπνιζα και ήξερα ότι υπάρχουν άνθρωποι σε έναν χώρο που δεν καπνίζουν μόνο και μόνο από ευγένεια και προσεβασμό, θα έβγαινα έξω να το κάνω μόνο μου. Έτσι μπορεί να πίζω τον εαυτό μου να μην κάνει τόσο για να κάτσω με την παρέα και δεν θα ενοχλούσε κανέναν. Γιατί δεν είναι ότι με ενοχλούν και ότι θα πω κάτι, δεν με νοιάζει. Για την παρέα καπνίστε και με στη μούρη μου, δεν με πειράζει. Αλλά εγώ σα λέω, θα είχα το στοιχειώδη σεβασμό. είναι δικό μου ρε παιδί μου, μην με κρίνετε. Και θα έφευγα έξω να το κάνω, να το μπουμπονίσω, να το καπνίζω, να το πυροβολήσω μόνο μου. Τι άλλο καλό, είδα, είδα τελειώσα μια σειρά που λέτε παιδιά, τελειώσα μια σειρά, κοίτα να δεις, ναι. Τέλειωσα το Andor, μια σειρά του Star Wars. Τώρα πριν βιαστείτε να φύγετε ή να προχωρήσετε επειδή δεν έχετε ιδέα από Star Wars ή δεν σας ενδιαφέρει, περιμένετε. Το Andor είναι μια σειρά που μπορεί να τη δει οποιοδήποτε. Έχετε, δεν έχετε δει Star Wars, δεν έχει καμία σημασία. Είναι 12 μισά 40 λεπτάκια επεισοδιάκια. Είναι αργή γενικά η, η ροή τη. Και απλά τυχαίνει να βρίσκεται στον κόσμο του Star Wars. Οκ, okay, δεν έχει φωτό και μαλακής, είναι αγνή πολιτική, ξέρω εγώ, και εξεγέρσεις. Στη σειρά αυτή βλέπουμε τι περιπέτειες του Κάσιαν Άντορ, ένα ε, απαταιωνοδολοφόνο τρελάκια τέλο πάντων ε, κολόπεδο, είναι ένα κολόπεδο βασικά. Ο οποίο έτσι όπω τα φέρνει η ζωή του, καταλήγει να είναι από τα άτομα τα οποία ξεκίνησαν την επανάσταση στο Star Wars. Γενικά έχουν ακουστεί πολλέ καλέ κριτικέ για αυτή τη σειρά και ισχύουν όλε. Το μόνο αρνητικό το οποίο το έχουν πει όλοι είναι ότι δεν έχει αρκετά εξωγήινα πλάσματα μέσα. Γιατί μιλάμε για διάστημα, έχει πολλοί ανθρώπου, αλλά δεν πειράζει. Και ο λόγο για τον οποίο γαμάει η σειρά και δέρνει είναι η επανάσταση. Ανάσταση. Γενικά το Star Wars, πέρα από τα πιου πιου, τα bzzz, πιου -πιου, τα πιου τα -πιου και όλα αυτά τα εφέ, τέλο πάντων και τα ζώα, έχει και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Όχι όλε οι ταινίε, αλλά υπάρχει. Ειδικά το 1, 2, 3 και 3,5, ε, έχουν πολιτικό χαρακτήρα, και πολιτικό χαρακτήρα τέλο πάντων, και είναι διαμάντια. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σημεία στο Star Wars νούμερο 3 είναι όταν ε, καταραίει η παιδιά η δημοκρατία γιατί γίνανε κάποια πολύ περίεργα πολιτικά παιχνιδάκια, πολύ πουλα θα έλεγα, οπότε καταραίει η δημοκρατία και έρχεται μια, για να μην κάνω και spoil τώρα για όποιον δεν το έχει δει, και έρχεται τέλο λοιπόν, μια πρώην γερουσιαστή και λέει Ποιο θα πίστευε ότι η δημοκρατία θα πέσει με ένα χειροκρότημα. Το οποίο, παιδιά, περιμένετε. Αν δεν έχετε ιδέα τι και πώ, τέλο πάντων πήγανε όλα λάθο με δολοπλοκίες και μαλακίε και πίσω πλατομαχαίριε. Το οποίο δεν θα κάτσω να εξηγήσω για όσου δεν έχουν δει τι σημαίνει και πώ, αλλά όσοι το έχετε δει, καταλαβαίνετε πού το πάω. Ε, και είναι γαμάτο γιατί είναι η απόλυτη ηρωνία. Και πάρτε το και βάλτε το στην αληθινή ιστορία. Όταν εκλέχτηκε ο Χίτλερ, ξέρω εγώ, ε, κάτω χειροκροτήσανε π.χ. Άρα έπεσε τότε η δημοκρατία και ξεκίνησε κάτι πάρα πολύ τραγικό με ένα χειροκρότημα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πινελιά. Που δείχνει πόσο σκατωμαλάκε είμαστε, αν χρειαστεί. Και γυρνώντα πίσω στο Άντορ, ε, βλέπουμε λοιπόν, αφού έχει πέσει η δημοκρατία με το χειροκρότημα, ε, πώ σε μια αυστηρή δικτατορία ξεκινάει η, πουφ, η σπίθα τη επανάσταση και πώ παίρνουν δύναμη κάποιοι για να εξεγερθούν. Υπάρχει μια ταύτιση, ρε παιδί μου, τώρα έτσι όπω το βλέπω, γιατί ζούμε στην Ελλάδα σήμερα που είναι σκατά σκατάκια πώ όλοι και οι επαναστάσει, εξεγέρσει, βλέπετε τώρα αυτά με τα θέατρα και αυτά, είναι η σπίθα τέλο πάντων που θα κρατήσει την ανθρωπότητα και, και τη χαρά. Πολύ ποιητικό, ε. Ο καθένα μα πιστεύω είναι ένα επαναστάτη. Σε άλλου τομεί και για άλλου λόγου. Ελπίζω βασικά ο καθένα να είναι επαναστάτη με κάποιο τρόπο γιατί αλλιώ θα είναι άβολο. Αλλά ρε παιδί μου, <laughs> έχει μια γλύκα το να παλεύει για κάτι. Είναι. Είναι κάπω. Οπότε προτείνω να δείτε σίγουρα το Andor. Αν το έχετε δει, στείλτε να τα πούμε και να μου πείτε πώ σα φάνηκε. Ε, είναι γαμάτο, μην ακούτε αυτά τα πολιτικά και βαρεθείτε. Είναι γλυκό. Απλά έχει και ένα πολιτικό υπόβαθρο. Αλλά αν σα κουράζει όλο το μπλαμπλάκι μαλακία και θέλετε κάτι λίγο πιο πιτσιού πιτσιού, δείτε πάλι από Star Wars το The Mandalorian που βγαίνει τώρα, που βγαίνει η τρίτη σεζόν, που είναι καταπληκτικό. Είναι ο Πέντρο Πασκάλ, ο οποίο έχει ένα όπλο. Έχει μαζί του ένα παιδί το οποίο δεν ζήτησε και ποτέ και το προστατεύει με κάθε κόστο. Αν πάλι δεν είστε καθόλου τη φάση Star Wars, μπορείτε να δείτε το The Last of φά που είναι μια σειρά κλα που βγαίνει. Τώρα την επόμενη εβδομάδα είναι το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και αυτό που γίνεται είναι ο Πέντρο Πασκάλ με ένα όπλο και ένα παιδί το οποίο δεν το ζήτησε και ποτέ, το οποίο το προστατεύει με κάθε κόστος. Ε, Η πραγματικότητα είναι, παιδιά, σήμερα ότι δυσκολεύτηκα πάρα πολύ ή αμφινταλεντευόμουν αν θα πρέπει να γυρίσω αυτό το podcast ή όχι. Δεν είχα ακριβώ την όρεξη, δεν είχα το κέφι. Το βρήκα, βέβαια, γιατί όταν ανοίγει η κάμερα, αυτά παθαίνω. Αλλά ρε, παιδί μου, δυσκολεύτηκα. Νομίζω ο λόγο είναι προφανή. Είναι η τραγωδία που έγινε με τα τρένα στα Τέμπι και που πέθαναν πολλοί άνθρωποι. Δεν θα πρωτοτυπήσω αν ξεκινήσω να κράζω την κυβέρνηση και το πόσο ανοργάνωτοι είμαστε, και αυτό που λένε ότι μπορεί να δει πότε έρχεται ο Ντελιβερά τη αλλά δεν μπορεί να δει πού πάνε τα τρένα. Συμφωνώ σε όλα αυτά, ναι, οκ, okay, μαζί σα. Δεν θέλω να μιλήσω καν για τι δηλώσει του Μητσοτάκη μετά από αυτό που γελάει όλο ο κόσμο. Δεν θα μιλήσω καν για τον Καραμαλίου που παραιτήθηκε. Δεν έχει νόημα να πω γι' αυτά. Έχει νόημα να παροτρύνω όμω όποιο μπορεί να δώσει αίμα να δώσει αίμα. Εγώ δεν μπορώ γιατί έκανα τα του πρόσφατα. Αν έχετε κάποιον που χάθηκε ή που αγνοείται ή που πέθανε σε αυτό το πράγμα ή Συλληπιτήρια και είμα, είμαστε μαζί σα. Στέλνουμε όλη την αγάπη και τη στήριξη στι οικογένειε. Παίρνω την πρωτοβουλία χωρί να έχω ρωτήσει του άλλου δύο από την παράσταση, αλλά δεν νομίζω να αρνηθούν κιόλα. Αν κάποιο, κάποια, ε, βίωσε πολύ σκληρά την τραγωδία και δεν είναι σε οικονομική κατάσταση λόγω ε, όλου αυτού, να πληρώσει να δίνει μια παράσταση και δεν είναι σε mood. Ε, εγώ προσφέρομαι να δώσω κάποιε προσκλήσει, από μένα κερασμένε, έτσι ώστε να έρθει κάποιο να ξεχαστεί μια μισή-δύο ώρε. Ε, με αυτό που εμεί μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, που είναι να σα κάνουμε να γελάσετε. Μην τραπείτε να θέλετε μήνυμα, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Πέρα από το να δώσετε αίμα, όμω, αν θέλετε να στηρίξετε πιο έμπρακτα, μπορείτε να δώσετε λεφτά στον Ερυθρό Σταυρό που πήγε να βοηθήσει. Ψαχτείτε γενικά με το πώ και τι μπορείτε να κάνετε. Ε, πάρα πολύ τραγικό πράγμα. Ε, δεν δικαιολογείτε εν έτη 2023 να γίνονται αυτά τα πράγματα, δηλαδή ελέω. Και με άγχωσε πάρα πολύ γιατί πριν κανένα μήνα. Τι, τι, μήνα, πριν κάτι εβδομάδε ταξίδευα και εγώ με το τρένο πάνω κάτω. Τουλάχιστον μία φορά το μήνα έμπαινα στο τρένο αυτό για να πάω για παραστάσει και θα μπορούσα χαλαρά να ήμουν εκεί. Θα μου πει τώρα ρε Κώστα, τουλάχιστον θα γλιτώνω με τη μία ποικιλία podcast και ό,τι άλλο κάνει. Ισχύει, αλλά είναι πολύ ανισχυτικό και ανατριχιαστικό να το σκέφτεσαι. Με πρόφαση λοιπόν αυτό το τραγικό γεγονό, έκατσα και έψαξα ποιο ήταν το πιο θανατηφόρο δυστύχημα με τρένο που έχει γίνει ποτέ. Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για όλο τον κόσμο και μου βγάλε εδώ παιδιά τα top 5 χειρότερα ατυχήματα με τρένο και εμεί θα πάμε κατευθείαν στο νούμερο 1 γιατί δεν έχει νόημα να πάμε στο προηγούμενο. Το νούμερο 1 λέει ότι έγινε στο Σεντ My... Saint de Morien, μάλλον. Πιθανότατα είναι στη Γαλλία αυτό, λογικά ναι. Λέει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο το τρένο αυτό κουβαλούσε πάνω από χίλιου επιβάτε. Οι περισσότεροι ήταν Γάλλοι στρατιώτε, άρα στη Γαλλία είμαστε, που πήγαιναν από την Ιταλία στην Γαλλία. Πολλοί λέει επέστρεφαν στα σπίτια του ή θα κάνανε μια διακοπή από τον πόλεμο. Πήγαιναν με καλό κέφι τέλο πάντων. Τέλο πάντων, οκ. Okay. Σύμφωνα λέει με τα αυθεντικά τέτοια, 982 στρατιώτε ήταν στα 19 βαγόνια του τρένου όταν ξεκίνησε. Ο μηχανικό λέει στην αρχή δεν ήθελε να φύγει το τρένο γιατί δεν ήταν σε κατάσταση να φύγει, αλλά του είπανε φίλε. Θα πα, αλλιώ έχει τιμωρία. Ήταν λοιπόν χειμώνα όπω διαβάζω και έτσι όπω πήγαινε έτσι 11 /4 το βράδυ, κάτι κακό έγινε και τα φρένα χάλασαν. Το τρένο ξεκίνησε να επιταχύνει και έφτασε τα πολλά χιλιόμετρα την ώρα, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να ξεπέρασε τα όρια του, ρε παιδί μου. Τα φρένα δεν λειτουργήσαν, τέπο εκτό από τρία βαγόνια. Και τι γίνεται όταν λειτουργήσουν τα φρένα σε τρία random βαγόνια το 19. Μπάχαλο. Το ένα βαγόνι χτύπησε το άλλο. Πυροδότησαν κάτι κεριά που τα είχαν οι εργάτε για να βάζουν φώτα. Υπήρχαν κάτι μη δηλωμένε βόμβε και κρυκτικά και τέτοια των στρατιωτών. Έγινε ένα μπούμ τεράστιο. Η γεωγραφία του χώρου το επηρέασε επίση γιατί ήταν πάρα πολύ στενά. Και τα βουνά τείχη τέλο πάντων το κάνανε όλο σαν εξαερισμό, σαν καμινάδα. Σαν να ξεκίνησε φωτιά σε τζάκι και έγινε ε, τη Πουτανάρα. Τα official ε, έγγραφα λένε ότι πέθαναν περίπου 700 με 800 επιβάτε. Από του 800 λέει, μόνο τα 432 σώματα μπορούσαν να αναγνωρίσουν. Μάντεβε, ποιο είναι ο άλλο. Υπάρχουν βέβαια και φήμε λέει εδώ πέρα ότι τα... οι θάνατοι ήταν πάνω από 1000. Μιας και δεν ήταν οι μόνοι επιβάτες οι στρατιώτες στο τρένο. Στενάχωρο και τραγικό. Γενικά δεν τα συγκρίνω, παιδιά. Δεν λέω το ένα είναι χειρότερο το άλλο. Α, τυχεροί ήμασταν που δεν ήταν τα περισσότερα κτλ. Καμία σχέση. Απλά με ενδιέφερε να δω ποιο ήταν το χειρότερο από όλα που δεν έχει να λέει κάτι και σε εμά ήταν εξαιρετικά τραγικό. Μην ξεχνάμε ότι εδώ, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δηλαδή 1910 20 κάτι, πέθαναν περίπου 800 με 1000 επιβάτε και σήμερα ξέρω εγώ έχουν πεθάνει 60. Από είναι μέχρι σήμερα, που είναι το 2023. Είμαστε 100 χρόνια μετά. Κανονικά θα πρέπει να πεθάνουν 0 άνθρωποι, να μην γίνονται ατυχήματα ή πράγματα γενικά. Στο τρένο. Θεωρείται ατύχημα. Θεωρείται δολοφονία. Εγώ θα κλείνω λίγο προ το δεύτερο γιατί ατύχημα στο 2023 με τεχνολογία που μπορεί κυριολεκτικά να ανοίξει την κάμερα και να δει τη θιά σου να τον παίζει. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε ατύχημα Δεν ξέρω παιδιά είναι ακόμα πολύ θερμό το γεγονός ε, Είναι too soon για οποιοδήποτε σχόλιο και τα λοιπά Προφανώς δεν αστιεύομαι είδατε με αυτό το γεγονός σε αυτό το βίντεο Μόνο με κάμπιες και με τσιγάρα και με παπιά και με μαλακίες Αλλά με αυτό είμαστε λίγο σοβαροί Αν έχετε εσείς κάποια άποψη για αυτό το γεγονός μη μου τη στείλετε γιατί δεν με νοιάζει η άποψή σα. Νομίζω είναι ξεκάθαρο, είμαστε σε μια θέση περισσότεροι λογικοί άνθρωποι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει τι σκέφτεστε. Είναι η πρώτη φορά που δεν με νοιάζει να μου στείλετε την άποψή σα. Πείτε μου για τι κάμπιε, πείτε μου για τι μαρμελάδε που πήρατε. Δεν με νοιάζει, πείτε κάτι άλλο. Αυτό ήταν το podcast, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε και α ήταν λίγο βαρύ στο τέλο. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και επικαιρότητα. Κάτι πρέπει να πούμε και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μα. Και ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να το αγνοήσω κιόλα. Κυριολεκτικά βιώνουμε τριήμερο πένθο που ακυρώνονται παραστάσει και πράγματα. Πρέπει να το πω, πρέπει να βγει ο ελέφαντα από το δωμάτιο. Και όχι μόνο να βγει ο ελέφαντα από το δωμάτιο, αλλά να μπει και στο δικό σου δωμάτιο, μια και με ακού. Αν σου άρεσε λοιπόν το podcast, πάτα ένα τεράστιο like ή αστέρια στο Spotify. Αν άρεσε ακόμα περισσότερο, μπορεί να στηρίξει οικονομικά στο Patreon. Θε να πάρει μαρμελάδε, το merch μου, θε να έρθει σε παραστάσει, οτιδήποτε θέλεις, ελεύθερα είσαι να κάνεις, Ότι. κεφαλικό έπαθο. Οτιδήποτε θέλει, ελεύθερο ελεύθερο είσαι να το κάνεις Και τα λέμε εμεί την επόμενη Τρίτη σε μία ποικιλία podcast. Ήμουν ο Κώστα και τα λέμε. Το ξανά είπα αυτό, αλλά τα λέμε. Bye.